And we now move on, and I will give the floor to Eunice Balanis, Secretary General Minister of GNC, who I think is speaking today on behalf of the Greek Minister of the Aegean. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αν και είναι... Yes, yes, thank you, Chairman, ladies and gentlemen. Well, it's going to be a tough act to follow, but nonetheless, I would like to discuss the role of the Secretary General in the area of energy policy. When it comes to islands in particular, well, we've been working on this quite a bit. I'm personally a professor, and my area of specialty is this very area. Now, as the, and the Secretary for Island Policy has called upon me to managing τι σκέφτεται, the islands. Τι ξεκινάει να κάνει η Γενική Γραμματεία για την Ιστορικής Πολιτικής, and mainly what I'll be covering is the intentions of our Secretary General here to work in this area throughout the Greek islands. Now, it's not just αυτή την περίοδο η γραμματεία περνάει ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο για να καλύψει όλο τον νησιωτικό χώρο με μια στρατηγική η οποία έρχεται κοντά στην Ευρώπη 2020. Μια στρατηγική η οποία όμως πρέπει να προσαρμοστεί στους κανόνες, στις ιδιαιτερότητες του νησιωτικού χώρου. Μια συζήτηση που έχουμε κάνει στα πλαίσια της Επιτροπής Νησιών και όπου το κομμάτι της ενέργειας αποτελεί ένα τμήμα αυτής της στρατηγικής. And of course, energy policy within that is one important facet. Πώς η ενέργεια θα πρέπει να αλλάξει το μοντέλο ανάπτυξης των νησιών με μεγάλα δίκτυα, δεσμευμένα, με μικρά δίκτυα, απομονωμένα. Είναι μια πολύ και έντονη συζήτηση αυτή τη στιγμή στην ελληνικό νησιωτικό χώρο για να αποφασιστεί ποια θα είναι αυτή η στρατηγική. Βέβαια, γνωρίζοντας ότι πολλοί δήμαρχοι μέσα από το δίκτυο ΔΑΦΝΕ συνεργάζονται για να αναπτύξουν το ΔΑΦΝΕ network. And they are working together 20-20-20. To implement the 2020 agenda objectives. Now, it's true that there's lots of thinking, lots of different ideas out there as to how we can αυτή την παρασπερμία των νησιών, γιατί πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι τα ελληνικά νησιά τα κατεστημένα είναι 112, και επομένως υπάρχει μεγάλη ετερογένεια και μεγάλη ποικιλία και μεγάλη διαφορά προβλημάτων. Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της Γενικής Γραμματείας μέσα σε αυτή τη δουλειά που η οποία γίνεται χρόνια και την παρακολουθούσε μέχρι τώρα από μακριά του δικτύου για την ενέργεια. So much thought has been going into this as to how to approach this. Δεν θα μείνω στα διοικητικά της γραμματείας, θα πάω να πούμε τι καλύπτει η γραμματεία Βόρειο-Νότιο Αιγαίο κατά κύριο λόγο, αλλά δούμε να έχουμε μια πλήρη εικόνα προς τα πού θέλουμε να κινηθούμε. Βλέπετε την παρασπερμία και τη διαφοροποίηση των ελληνικών νησιών και τη δυσκολία να φτιάξει κανείς ένα ενεργειακό σχέδιο. And you can imagine that their energy needs differ greatly. So trying to set up a network as well, it could be a one-size-fits-all, would be difficult. Moving on to the strategy, well, we've got three main concepts at the center. First of all, we have qualitative islands, green islands, and equal opportunity islands. Those are the three goals to have quality, networks, green energy, and equal opportunities. Ξεκινώντας από τον τουρισμό, την τουριστική του δραστηριότητα, στα αγροτικά προϊόντα, αλλά και στα προϊόντα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όμως το θέμα των πόρων, των περιορισμένων πόρων στα νησιά, είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Στην Ελλάδα, η τοπική αυτοδιοίκηση και η περιφερειακή αυτοδιοίκηση δεν ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τα θέματα ενέργειας μέχρι τώρα, γιατί ήταν, θα έλεγε κανείς, και είναι ακόμη περίπου κρατικό μονοπόλιο. Επομένως, ήταν
the energy supply has been a state monopoly at the national level. Εδώ και so everything was centralized. But now for a number of years, νησιών, and thanks to the islands network, επίπεδο, we do now address these types of issues at a local level. And we're trying to find ways to try and address difficulties. Now, when it comes to green islands, what do we mean here? Μια και ειδικά τα ελληνικά well, νησιά, όπως και τα υπόλοιπα νησιά της Μεσογείου, βρίσκονται σε μια ζώνη ιδιαίτερα ευαίσθητη στις κλιματικές αλλαγές, όμως καλύπτει και τους άλλους τομείς του περιβάλλοντος και τη χρήση των περιορισμένων πόρων που είναι το νερό, but there are lots of other questions that arise in terms of good use of resources, thinking of the soils, the water, μέχρι τώρα καλύπτουν σχεδόν αποκλειστικά τις ανάγκες τους από εισαγόμενη ενέργεια πετρέλαιο και πολύ λίγο, πολύ λίγο κατάφεραν να αναπτύξουν άλλες μορφές ενέργειας. Με μία διαφοροποίηση, γενικά η Ελλάδα και ιδιαίτερα τα νησιά ανέπτυξαν την μικρής κλίμακας ηλιακή ενέργεια με αυτόνομα συστήματα τα οποία τα σπίτια, τα ξενοδοχεία, οι μονάδες είχαν αναπτύξει από τη δεκαετία του 70. Πάρα πολύ γρήγορα η Ελλάδα χρησιμοποίησε αυτόν τον αυτόνομο τρόπο ανάπτυξης ήπιας ενέργειας. Δεν φτάνει αυτό πια. Στην ενέργεια χρειαζόμαστε να προχωρήσουμε πάρα πολύ γρήγορα τα νησιά ιδιαίτερα σε καλύτερη διαχείριση της ενέργειας, να είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τις μεγάλες αυξομοιώσεις της ζήτησης ενέργειας στα νησιά λόγω του τουρισμού και χρειάζεται εδώ να παρέμβει κανείς περιορίζοντας την κατανάλωση ειδικά στις μεγάλες μονάδες, αλλά σε όλες τις τουριστικές μονάδες, μια και ο κλιματισμός αποτελεί ένα μεγάλο καταναλωτή ενέργειας στη διάρκεια του καλοκαιριού σε όλο τον νησιωτικό χώρο. Άρα χρειαζόμαστε να αναπτύξουμε αυτή την πολιτική. Ακούγοντας την άλλη από τη Σαρδινία, Most of the islands have had quite a bit of difficulty to try and achieve self-sufficiency in energy. And again, of course, you've got a big difference in terms of needs in the high season and the low season in terms of tourism. And that is something that one has to build into any future strategy for energy management. Now, I won't get into too much. Πολύ σημασία να δούμε τι σημαίνει χρήση φυσικών πόρων. Γιατί το λέω αυτό. Εάν η στρατηγική στα νησιά, η στρατηγική ποιότητα βασιστεί στην αξιοποίηση φυσικών και πολιτιστικών πόρων ως κύρια πηγή δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης, θα πρέπει και η ενεργειακή πολιτική να αντιστοιχεί αυτό το πλαίσιο. Δεν μπορεί η ενεργειακή πολιτική να αντιστοιχεί αυτό το πλαίσιο. Επομένως, θα πρέπει και το βλέπουμε και στα κείμενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να αναφέρεται ότι ο σεβασμός της κλίμακας είναι υποχρεωτικός. Άρα το στοιχείο της βιοποικιλότητας της κλίμακας των νησιών πρέπει να μην διαταραχθεί εάν θέλουμε να αποκτήσει κανείς. Επέμενα να συνδέσω τις δύο στρατηγικές και δεν μπορεί η μία να στρατεύεται την άλλη. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε πώς αυτά τα δύο θα γίνουν μαζί. Και βέβαια πολύ σημαντικό και για την ενέργεια αλλά και για την γενικότερη ανάπτυξη να ενσωματώσουμε σε αυτήν τεχνογνωσία, ανθρώπινο δυναμικό. It's also very important to have high-quality technical staff. You've got to have the technical know-how. At present, for example, we're working very hard to train young people so that they are up to speed on these types of issues that are going to be key.
Now let's move on to this notion of green islands. Well, in my opinion, I think that the first thing you've got to do is trying to reduce and conserve the use of the resources we have. We can't continue to use these resources at the current rate. Although some think that renewable energy is something that is limitless, or you can't just keep building additional infrastructure willy-nilly for renewables. That also has a downside for the environment. On the other, it does undermine the other natural resources of our so you have to be very careful. You can't just build solar panels and wind turbines everywhere. And then you've also got to make sure that you make good use of your soil and water in this as well. Then there's the question of recycling. Well, reusing materials is important. That's not always easy in an island environment. Yet, I believe that there are ways of succeeding at better using our resources in recycling as well. Now, I think it's self-evident that since our islands are so different one to another often, that you're going to have many opportunities. Πολλά νησιά έχουν ισχυρό γεωθερμικό πεδίο, αλλά δυστυχώς ελάχιστα έγιναν. Το δυναμικό του ανέμου είναι σημαντικό. You have some geothermal possibilities on some islands. That's been largely uncaptured. Είναι συνδεδεμένα με τον ήλιο στην εικόνα όλων των ανθρώπων. Something that we have quite a lot of. Και άλλους καλύτερη διασύνδεση όλων αυτών που δεν θα είναι ιδιαίτερα εύκολο επιμένοντας αυτό που είπα και προηγούμενα, πολλά απομονωμένα συστήματα και υψηλό κόστος για να λειτουργήσει αυτό το σύστημα. But one thing that we do have is a lot of sunshine. But sometimes trying to make use of that solar energy is an expensive proposition. Now we're going through a time of crisis, of economic crisis. Η ενεργειακή να συνδεθεί με ευκαιρίες απασχόλησης. Νέες θέσεις εργασίας, νέες δυνατότητες για δουλειά, και πολύ καλά γνωρίζετε, η ενεργία, ειδικά στην Ελλάδα, εξυπηρετεί 25%. Επομένως, το να μπορούν στα νησιά να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης και μέσα από την ενέργεια, με την ευρύ έννοια του όρου και τη χρήση των όρων ευρύτερα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Χρειαζόμαστε λοιπόν τα σχέδια created to combat unemployment. And with our energy, renewables policy, we can give voice to the possibility for job creation. Not long ago, a conference was organized in Rhodes, and we had presentations coming from Northern Europe. There was a number of different systems where city halls had invested in the creation of renewable energy networks and created wealth and created jobs. So I think that we do need to see that this can be a positive for the economy. It's an important facet of energy policy. And it's all μπορεί να παρουσιάζω τις ιδιαιτερότητες του νησιωτικού χώρου, αλλά ξέρω πάρα πολύ καλά από τα 30 χρόνια που ασχολούμαι με τα νησιά, ότι πολλά παρόμοια θέματα βλέπουμε σε νησιά, ειδικά τα μεσαία και μικρά, όπου οι ομοιότητες είναι πάρα πολλές ανεξάρτητα αν βρίσκονται στη Μεσόγειο, στη Βόρεια Θάλασσα ή στην Βαλτική. Επομένως, θα μπορούσαμε αξιοποιώντας το εργαλείο της κοινωνικής οικονομίας να the Mediterranean, so there are some, there's some common ground in the social economy. That's the case, and we make to make sure that we do everything we can to make sure that the development is a balanced development. And again, when it comes to energy, that's what we're looking at today. You've got to see that as part and parcel of quality development, development which does provide equal opportunities to all citizens, and particularly offers a future to young people who are being
in school or even training. And it's great to say that. We've got to find ways to make that a reality. It's often very difficult to actually do this in the island context. And networks can help. That's why I'm happy to be here today, because here I'm part of trying to find solutions, part of a network, trying to see what we together can find. And as we look for help and help each other, we all know by doing that we're on the path of moving towards development. We have to have development which fits the needs of the 21st century. So let's see what the actual policies can take by way of applications. Well, let's look at that. Well, first of all, I mentioned tourism before. I won't mention everything here, but obviously there's a number of different areas where energy comes into play. Ταυτόχρονα έχοντας στο μυαλό μας πάντα την μείωση της κατανάλωσης και την καλύτερη χρήση των πόρων. Largely, this is going to have to focus on conservation and reduce energy demand and more efficient use. Now, the Secretary General in charge of τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να συμβάλλει στην συνέχιση αυτού του δικτύου. Ξέρουμε ότι, είπα και προηγούμενα, 112 νησιά, δύσκολα κανείς μπορεί να τα ενεργοποιήσει σε έναν τέτοιο τομέα, με διαφορετικές ανάγκες και διαφορετικές προτεραιότητες πολλές φορές, αλλά χρειάζεται αυτή η εξωτερική τεχνική βοήθεια να έχει μία σταθερότητα, έτσι ώστε να υπάρξει η επίτευξη του στόχου 2020-2020 και όχι μόνο. Έλεγα sometimes from outside of Greece, and this can be applicable to meeting the goals of 2020. And if you look at the islands in Greece and in the Mediterranean in general, you'll see that we're quite vulnerable, particularly in light of climate change. So we can't just sit on our hands here. We've got to get cracking. Now, someone before mentioned CO2 emissions and their reduction. Yes, we do also pursue this type of policy. That can have a direct impact in trying to avoid the worst-case scenarios linked to climate change. Με ποιον τρόπο θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί μέσα στα πλαίσια όλων των δικτύων των νησιών. So then that leads us on to how can we improve the situation. That obviously will help the situation, particularly of islands who are so vulnerable. And again, here the network of islands can help a great deal in our energy policy. Thank you. Thank you very much, Eunice.